Εκνευρισμένος εμφανίστηκε σήμερα ο Ισαγγελάτος και τα έχει με τον Κασελάκη, όπου αγνόησε να απαντήσει στους δημοσιογράφους στο δρόμο από τα κανάλια και απάντησε εκεί που ήθελε και λίγο τα πήρε ο Ισαγγελάτος. Για πάμε να δούμε τι συνέβη και τι εξέφρασε γι' αυτό στο παράπονο του. Κύριε Κασελάκη, θα πάτε στη Ρόδο αύριο που έχουμε διαβάσει. Και αν θέλει να μας πει κάτι για τον υποψήφιο περιφερειάρχη του ή για τις αλλαγές που ετοιμάζει στο ΣΥΡΙΖΑ. Να σας πω μία κουβέντα για τον υποψήφιο περιφερειάρχη, τον κύριο Ιωακιμίδη. Πείτε, που συναντηθήκατε σήμερα. Δεν του παίρνεις κουβέντα. Τώρα γελάει, κάτσε να το δεις σε λίγο. Μάλιστα, λοιπόν, πήγανε στο περίπτερο του κυρίου Ιωακιμίδη, σφίγγει χέρια, όπου βλέπει σκυλή, σταματάει ο Στέφανος Κασελάκης. Τι γίνεται, για σας να σας πω κάτι, εγώ είμαι από την ΕΡΤ1, είμαι από το Φώτη και τη Ζένη και παίζουμε ένα παιχνίδι. Να σας ρωτήσω, έλα λεπτό κάτι. Μη μου φεύγει, γιατί είναι και να μου φεύγει, θέλω όσο και πότε. Περιγράφω, ποιο είναι το αγαπημένο σας φαγητό χωρίς να μου το πείτε. Αυτό. Είναι λαχανικό, ναι, και έχει μέσα κάτι κρεατικό και έχει σάλτσα από λαχανικό. Okay. Ντολμαδάκια. Κάτι καλή τύχη. Δεν μου το πείτε. Λοιπόν, ένα λεπτό τώρα. Ένα λεπτό, γιατί αυτό το οποίο είδαμε, εγώ θα το σχολιάσω. Είναι λοιπόν ο Κυριάκος ο Μαντούβαλος. Και όπως είδατε, πολλοί άλλοι συνάδελφοι και έχουν πάρει στο κατόπι τον Στέφανο Κασελάκη, ο οποίος έχει πάει στο περίπτερο του κυρίου Ιωακιμίδη. Τον ρωτάνε λοιπόν να τους κάνει ένα σχόλιο για τον υποψήφιο περιφερειάρχη του ΣΥΡΙΖΑ. Να τους πει κάτι για το πρόγραμμα του αύριο. Να τους πει κάτι για τις αλλαγές που ετοιμάζει στο ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν λέει τίποτα. Δικαίωμά του και καλά κάνει. Και σε ποια ερώτηση απαντάει ο κύριος Κασελάκης? Στην ερώτηση του συναδέλφου, ποιο φαγητό του αρέσει. Για να ακούσουμε. Βγάζει selfies, αλλά προσπαθούσα να σας πω λοιπόν ότι έβαλαν οι συνάδελφοι εκεί και ο Κυριάκος δύο πολιτικά ερωτήματα. Δεν απάντησε. Ο κύριος Κασελάκης απάντησε στο ερώτημα ποιο φαγητό του αρέσει. Που το έκανε ο συνάδελφος από την δημόσια τηλεόραση, αν άκουσα σωστά. Από μια εκπομπή δηλαδή της δημόσιας τηλεόρασης. Εντάξει. Γίνεται μια κουβέντα για το αν υπάρχει πολιτική ή lifestyle. Και κάποιοι λένε, μα είναι άδικο. Πιο πολύ πολιτική υπάρχει. Όταν δεν απαντάς στα ερωτήματα για την πολιτική και απαντάς στο τι φαγητό σου αρέσει, μάλλον αυτό είναι η πολιτική τελικά. Ρε τράβα,